εκπροσωπήσαμε άξια όσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε πανελλαδικό, όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, χαρακτηριστικά στον μαραθώνιο και με μαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη, ήμασταν ο πρώτος σύλλογος της επαρχίας με 90 συμμετοχές στο μαραθώνιο. Στο μαραθώνιο της Αθήνας είχαμε 70 αθλητές και στη βαθμολογία του ΣΕΓΑΣ είχαμε την 7η θέση πανελλαδικά και την 3η θέση στην επαρχία. Αφορά ένα καταξιωμένο προπονητή του Στίβου που για 30 χρόνια και πλέον έχει βγάλει, και εγώ δεν ξέρω πόσους αθλητές, έχει βγάλει παγκόσμιο πρωταθλητή, έχει βγάλει αθλητές που λάβαν μέρος σε παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, βαλκανικούς, μεσογειακούς, πανελλήνια πρωταθλήματα. Αναφέρομαι στο στάδιο του Ρούσο, ο οποίος ήταν και δικός μου προπονητής. Μην κοιτάτε που είμαστε, επειδή είμαστε στην ίδια ηλικία. Τέτοια ψέματα να λέει. Κύριε Αστάδη, να κάνετε έναν όλοι προπονητές με τέτοια προσφορά και έργο στον ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σύλλογό μας για την τιμή που έκανε απόψε. Εγώ θέλω να πω μόνο από τη μεριά μου ότι δεν έκανα τίποτα παραπάνω από το χρόνο του. Από πολύ μικρός που ασχολήθηκα με τον κλασικό αθλητισμό, έκανα το χόμπι και το μεράκι, δουλειά και τη δουλειά, χόμπι και μεράκι. Εύχομαι σε όλους υγεία, τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, σε εσάς και την οικογένειά σας. Η δεύτερη βράβευση, δεν ξέρω τι λόγια να πω, αφορά ένα μεγαθύριο που είχαμε στον ελληνικό αθλητισμό. Μιλάμε για 10 και 15 χρόνια που είναι ακατάρρευτα τα ρεκόρ ακόμη, είναι η Ειρήνη Θεοδωρίδου. Ήταν κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 800, στα 1500, στα 3000 μέτρα. Έχει συμμετάσχει σε πανευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα, μεσογειακούς, πανεπιστημιάδες και ακόμα αντέχουν τα ρεκόρ νεανίδου στα 800 μέτρα. Αυτή είναι η Ειρήνη Θεοδωρίδου, μία δίκαια με είδος και προσφορά στα δημιουργισμό της πόλης. Την απονομή θα την κάνει ο γραμματέας του Συλλόγου, ο Σάββας Χριστοδούλου. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένο σήμερα που κάνουμε αυτή την απονομή, γιατί θυμάμαι πριν από κάποιο διάστημα, δεν είναι πολλά χρόνια, μην φανταστείτε, όταν τρέχαμε μαζί με την Ειρήνη, βέβαια αυτή έκανε χαλάρο, εγώ έκανα αγωνιστικά κομμάτια, αλλά τρέχαμε μαζί. Λοιπόν, συγχαρητήρια, Ειρήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Σύλλογο Νέων Υγείας για τη σημερινή που έχουμε κάνει. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί με τους συγκεκριμένους συναδέλφους τρέχαμε κάποτε μαζί. Θα ήθελα να τους ευχηθώ υγεία και τα μηνύματα που περνάνε στο νεολαία αλλά και σε όλους εμάς με τη διαδίου άσκηση, με την άθληση, νομίζω ότι πρέπει να τους ευχηθήσουμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά. Yes.